Σήμερα θα ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά. Δηλαδή, με θέμα το οποίο δεν βρίσκεται στην επικαιρότητα, όπως βρίσκεται βέβαια το θέμα του Υπουργού Υγείας και της επίσκεψής του στην περιφέρεια Κρήτης. Πάμε στον Καναδά. Θα ξεκινήσουμε με ζωντανή σύνδεση με Καναδά. Εκεί βέβαια ο υδράργυρος έχει αγγίξει τους 49,5 βαθμούς Κελσίου και αρκετοί άνθρωποι, σύμφωνα εκεί με τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουν χάσει και τη ζωή τους. Εκεί, στον Καναδά, στο Τορόντο συγκεκριμένα, θα συναντήσουμε τον κύριο Ανδρέα Μπατάκη. Μόνιμος κάτοικος. Κύριε Μπατάκη, να σας καλησπερίσω από Ηράκλειο, από Κρήτη. Την καλησπέρα μου στην Κρήτη. Για πείτε μας, σε ποιο σημείο βρίσκεστε, σε ένα όμορφο πάρκο, σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου? Βρισκόμαι σε ένα από τα πάρκα εδώ του Τορόντο, γιατί το Τορόντο είναι μια πόλη με πάρα πολλά πάρκα. Αξιοποιήσανε όλα τα κομμάτια της γης, τα οποία ήταν ανισόπεδα ή είχαν λακκούβες και τα έκαναν πάρκα. Οπότε η πόλη είναι γεμάτη από αυτά. Και βρίσκομαι σε ένα από τα μεγαλύτερα, λέγεται το Withrow Park, που είναι και πολύ κοντά από την λεγόμενο Greek Town ή ελληνική γειτονιά του Τορόντο. Και η εθνική μπάσκετ δεν έπαιξε χθες στην περιοχή σας? Ναι. Πολύ πιθανό, αν και πρέπει να ομολογήσω ότι με πιάνει τα διάβαστο, διότι δεν παρακολουθώ τα αθλητικά. Μάλιστα. Για πείτε μας τώρα, αναφορικά με τις καιρικές συνθήκες, κάπως έτσι ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή, να μας δώσετε λίγο το κλίμα, καθώς διαβάζουμε για θερμοκρασίες ρεκόρ που άγγιξαν τους 49,5 βαθμούς Κελσίου, όντως. Ευτυχώς, ναι, πράγματι συνέβησαν αυτά. Ευτυχώς δεν το έχουμε ζήσει αυτό το πράγμα στο Τορόντο. Ναι. Συνέβη στο Βανκούβερ και σε άλλα μέρη του Καναδά. Είναι πρωτοφανές, αλλά ακόμα και αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε, εγώ τόσα χρόνια που είμαι στον Καναδά, τέτοια ζέστη, αυτή τη στιγμή, αν βλέπετε, φοράω ένα κοντομάνικο και νιώθω τον ήλιο να μου καίει την πλάτη μέσα από το μπλουζάκι. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία, δεν ξέρω, έχετε εικόνα, έχετε ενημερωθεί? Ναι, η θερμοκρασία σήμερα είναι σχετικά χαμηλή εδώ στο Τορόντο, διότι είχαμε βροχές χθες το βράδυ και προχθές το βράδυ. Ναι. Οπότε ευτυχώς έπεσαν θερμοκρασίες. Θα είμαστε γύρω στο 30 σήμερα, οπότε είμαστε πολύ καλά. Αλλά για μια χώρα όπως είναι και σε περιοχές όπως είναι το Βανκούβερ, έγιναν ειδικά ρεπορτάζ, γιατί ο κόσμος δεν είναι συνηθισμένος σε τέτοιες θερμοκρασίες. Δεν ξέρει τι να κάνει. Όντως, δεκάδες ευνίδιοι θάνατοι έχουν καταγραφεί τα τελευταία 24 ώρα, δηλαδή άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του καύσωνα. Ναι, πράγματι, δυστυχώς έχει συμβεί, διότι ας πούμε οι άνθρωποι εδώ κάνουν και πολλές φορές εξωτερική άθληση και επειδή απολαμβάνουν τις καλές μέρες, λένε ας πάμε για ένα τρέξιμο, το οποίο βέβαια σε βαθμούς της τάξης των 45 και των 49 βαθμών είναι το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνεις, να βγεις έξω και να περπατάς να τρέχεις. Και όπως μας είπατε, δεν είναι συνηθισμένοι σε υψηλές θερμοκρασίες. Όχι βέβαια. Και ειδικά τώρα, φανταστείτε όταν οι χειμερινές θερμοκρασίες είναι στις τάξεις του μείον 30 ή μείον 20, ξαφνικά να βρισκόμαστε σε αυτό το φαινόμενο. Θα σας πω και το εξής. Οι Καναδοί έχουν μάθει όλα αυτά τα χρόνια να χρησιμοποιούν τα ρούχα τους με επίπεδα. Το χειμώνα δηλαδή μπορεί να φοράς 3-4 επίπεδα ρούχων. Το φανελάκι σου, το μπλουζάκι σου από πάνω, ένα pullover, ένα κασκόλ, ένα σκούφο και ένα χοντρό μπουφάν. Έχει 3-4 επίπεδα ρούχων. Οπότε το καλοκαίρι, με το που βγει η θερμοκρασία πάνω από 20 βαθμούς, εδώ οι άνθρωποι είναι με το κοντομάνικο. Άρα δεν ξέρουν τι να κάνουν όταν η θερμοκρασία είναι στους 45 και στους 50. Μάλιστα. Εμβολιαστικά εκεί στο μέτωπο της πανδημίας, πώς είναι τα πράγματα? Ο Καναδάς κατάφερε σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα από το Μάρτιο να είναι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στατιστικά από τις 17 Ιουνίου, η πρώτη χώρα, νομίζω, σε όλο τον κόσμο που έχει αυτή τη στιγμή πάνω από 80% των ανθρώπων να έχουν πάρει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου. Ναι. Και πάνω από 30% να είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Μάλιστα. Η ελληνική κοινότητα, που δεν είναι και μικρή. Η ελληνική κοινότητα δεν είναι μικρή, όχι βέβαια. Δυστυχώς υπήρξαν αρκετές απώλειες Ελλήνων ομογενών λόγω του COVID, κυρίως ανθρώπων μεγάλων ηλικιών, που είναι πολύ ατυχές. Πολλές δύσκολες στιγμές με ανθρώπους που είχαν, οικογένειες που είχαν τους ανθρώπους τους μέσα σε γεροκομεία, και ξέρετε με τα γεροκομεία υπήρξε ένα τρομερό πρόβλημα με κρούσματα, οπότε δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση να δεις ένα δικό σου άνθρωπο. Και δυστυχώς οι οικογένειες εδώ έχασαν ανθρώπους χωρίς να μπορέσουν να τους πούν ούτε αντίο, έτσι, γιατί δεν μπορούσαν να πάνε στο γεροκομείο καν.
Οπότε, αλλά πιστεύω ότι όλα αυτά είναι πίσω μας. Τα πράγματα πλέον είναι πάρα πολύ θετικά. Σαν Οντάριο, φανταστείτε, το Οντάριο είναι κάτι σαν την περιφέρεια Κρήτης, αλλά μένουμε 14,5 εκατομμύρια κόσμος εδώ. Ναι. Αυτή τη στιγμή τα κρούσματα είναι γύρω στα 200 την ημέρα μόλις και οι θανάτοι πλέον είναι ελάχιστοι. 4-5, πραγματικά ελάχιστοι. Οι Καναδοί ταξιδεύουν. Ταξιδεύουν, απλά ο Καναδάς είχε πάρα πολύ αυστηρά μέτρα σε σημείο τα αυστηρότερα πιθανότητα από όλο τον πλανήτη. Δηλαδή, εάν εγώ αποφάσισα να έρθω στην Ελλάδα για διακοπές, ήταν υποχρεωτική κατά την επιστροφή μου η παραμονή 3 μέρες καραντίνα σε ξενοδοχείο, το οποίο θα μου κόστιζε γύρω στα $500 την ημέρα, συν 14 ημέρες σε κατοίκον περιορισμό, θέλει να μας πει ο κύριος Μπατάκης. Βέβαια. Δύσκολα τα πράγματα ήταν, ωστόσο, όπως μας είπε, σε μια περιφέρεια 15 εκατομμυρίων ανθρώπων, 200 κρούσματα την ημέρα, ένας πολύ μικρός αριθμός, ένα διαχειρίσιμο ποσοστό. Λοιπόν,